αναβλήθηκε σήμερα μετά από αίτημα της υποστηρίζουσα στην κατηγορία αδελφής του καρδιολόγου από τη Σιτία που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 σε ενέδρα που του είχε στήσει ο τότε σύντροφος της συζύγου του άτυχου καρδιολόγου. Η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με τους συνηγόρους υπεράσπισης της 40χρονης σήμερα γυναίκας να δηλώνουν ότι η απόφαση αυτή ήταν εσκεμμένη και μεθοδευμένη από την άλλη πλευρά. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης ανέβαλε σήμερα την υπόθεση, την εκδίκαση της υπόθεσης κατόπιν αιτήματος της υποστηρίζουσας στην κατηγορία πολιτικός ανάγουσας. Θεωρούμε ότι ήταν καθαρά προσχηματική η εν λόγω αναβολή. Δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε η υπόθεση σήμερα να δικαστεί η υποστηρίζουσα στην κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, σε κάθε δικάσιμο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τη θέση της εντολέως μας και να αναδειχθούν τα στοιχεία τα οποία δεν αναδείχθησαν στον πρώτο βαθμό. Το φωνικό είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2017, όταν ο καρδιολόγος Χριστόφορος Καλατζάκης, μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, δέχθηκε τα πυρά του πρώην συντρόφου της συζύγου του στην επαρχιακή οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας. Μέσα σε λίγες ώρες από τη φωνική επίθεση, ο 39χρονος σήμερα Βούλγαρος αστυνομικός είχε εντοπιστεί και, αν και επιχείρησε να πάρει πάνω του όλο το έγκλημα, η πρωτόδικη απόφαση επεφύλασε τόσο για τον ίδιο όσο και για τη 40χρονη τότε συντροφό του και σύζυγο του καρδιολόγου την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η απόφαση πρώτου βαθμού ήταν οι εντολές μας κατά και ο πρώτος κατηγορούμενος και οι δεύτεροι κατηγορουμένοι καταδικάστηκαν σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να τονιστούν, πολλά πράγματα τα οποία το δικαστήριο δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία το πρωτοβάθμιο. Και ευελπιστούμε και πιστεύουμε σε μια πιο δίκαιη κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η 40χρονη που είχε προφυλακιστεί τον Οκτώβριο του 2017 και λίγους μήνες μετά είχε βγει με περιοριστικούς όρους, πήρε ξανά το δρόμο για τη φυλακή μετά την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό το Μάρτιο του 2019 και η αναβολή σήμερα της εκδίκασης στο εφετείο εξόργησε τους συνηγόρους υπεράσπισης της γυναίκας, η οποία εξακολουθεί να κρατείται εκτείοντας την ποινή της μακριά από το ανήλικο παιδί της που μεγαλώνει με τη γιαγιά του. Είναι 25 Νοεμβρίου. Αναβλήθηκε 25 Νοεμβρίου παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε την πιο σύντομη δυνατή δικάσιμο. Το γεγονός ότι κρατείται, εμείς επιμείναμε όχι σε αναβολή αλλά σε διακοπή. Καθότι όταν κάποιος κρατείται, σε κάθε περίπτωση υπάρχει προτεραιότητα η δικιά του υπόθεση και πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο κρατείται δίκαια ή όχι. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη και το Πανελλήνιο, εκτός από τον παράνομο δεσμό του ζευγαριού, τη συζύγου δηλαδή του γιατρού και του Βούλγαρου φίλου της, με τον οποίο από την πρώτη στιγμή υποστηρίχθηκε ότι σχεδίασαν τη δολοφονία του άτυχου καρδιολόγου, μεγάλη έκταση έλαβε και η διερεύνηση της πατρότητας του ανήλικου παιδιού της 40χρονης γυναίκας, που όμως όπως προέκυψε από τις εξετάσεις που έγιναν, ανήκε στον καρδιολόγο, όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, κλείνοντας, όπως τόνισε ο κύριος Στρατουδάκης, ένα κύκλο σεναρίων που είχαν αναπτυχθεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση της 40χρονης. Όλοι οι γενετιστές που παραστάθηκαν στην διαδικασία απέδειξαν ότι το παιδί είναι του γιατρού. Το παιδί λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να στερείται τη μητέρα του, η μητέρα του είναι κρατούμενη, ζει με τη γιαγιά του, η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις δραστηριότητες που έχει το παιδί, στις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και να το αναθρέψει σε ένα κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αρνητικό το κλίμα για το παιδί, η κοινωνία της Σιτίας, το αντιμετωπίζει με κάποια καχυποψία. Οπότε πρέπει, σε κάθε περίπτωση, ήταν ένας λόγος παραπάνω που ζητούσαμε να μην πάει μακριά αυτή η διαδικασία, να πάει όσο το δυνατόν νωρίτερα.